Με 16 ψήφους υπέρ, 5 όχι και 4 λευκά, έγινε δεκτή η πρόταση του Γιώργου Δακή ως ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας κατά της ψήφισης της Συμφωνίας των Πρεσπών από την Ελληνική Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα. Να σημειωθεί πως η ψηφοφορία στη χθεσινή συνεδρίαση ήταν επεισοδιακή λόγω των αρκετών απουσιών Περιφερειακών Συμβούλων, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του Γιώργου Δακή αλλά και την ένσταση των αντιπεριφερειαρχών Αντώνη Δασκαλόπουλου και Ρούση Αλεξανδρή για την τυπική νομιμότητα με βάση την απαρτία της εν λόγω ψηφοφορίας. Ας δούμε το σχετικό ψήφισμα που εγκρίθηκε τελικά από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι επικίνδυνη και εθνική επιζήμια. Απαιτούν από τα πολιτικά κόμματα και κάθε βουλευτή ξεχωριστά να την καταψηφίσουν, ειδικότερα οι βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας. Το λόγο για ένα τόσο σημαντικό εθνικό ζήτημα θα πρέπει να έχει ελληνικός λαός. Η ιστορικότητα, η ελληνικότητα και η μοναδικότητα της Μακεδονίας μας είναι διαπραγμάτευτη σήμερα και στο μέλλον. Και φυσικά αυτό θα κοινοποιηθεί στους βουλευτές με επιστολή.